Στον ύπνο ή στις παραλίες τσάκωσε το πρωί τους Χανιώτες η σεισμική δόνηση εντάσεως 4,9 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Είναι ακόμα νωρίς να κάνουμε εκτίμηση της κατάστασης, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Και ενώ η έντασή του προκάλεσε αρχικά αναστάτωση, λίγα λεπτά μετά όλοι επέστρεψαν στους κανονικούς τους ρυθμούς, εκτός από εκείνους που βρίσκονταν στο φαράγγι της αμαριάς και είδαν μπροστά στα μάτια τους ένας άνθρωπος να καταπλακώνεται κατά τη διάρκεια του σεισμού από τμήμα βράχου που πιθανόν αποκολλήθηκε. Από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ότι είναι αρκετά σοβαρά το κομμάτι το σημείο στο οποίο έχει χτυπήσει, δηλαδή το πόδι του, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι σε μια ανατάξιμη κατάσταση όχι, αλλά αυτό φαντάζομαι θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα από τους γιατρούς. Ο 45χρονος Ισπανός τουρίστας που διέσχιζε το φαράγγι καταπλακώθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα άκρα, με την επιχείρηση διάσωσης να στείνεται μέσα σε χρόνο ρεκόρ και άμεσα στο σημείο που να μπορούν να παραλάβουν τον άτυχο Ισπανό, να σπέβδουν 5 πυροσβέστες με 8 οχήματα από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανώπολης και Βρυσών, καθώς και η ΕΜΑΚ, όπως επίσης και εθελοντές, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή ελικοπτέρου για την παραλαβή του τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων. Οι εικόνες που καταγράφηκαν σοκάρουν, με τον άνδρα να βρίσκεται κάτω από το βράχο και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού να πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές για την ασφάλειά του. Από την Αγία Ρουμέλη, ελικόπτερο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στα Χανιά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 45χρονος είχε συντριπτικά τραύματα στο πόδι του που οδήγησαν στον ακροτηριασμό. Τόση η οποία του δημιούργησε αυτό το συντριπτικό κάταγμα στο πόδι. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες για πώς ακριβώς συνέβη το σύμβαν θα δοθούν από τον ίδιο και την παρέα του. Αλλά αυτό ήταν η πρώτη ενημέρωση και γι' αυτό κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός για να πάνε από την Αγία Ρουμέλη να τον παραλάβουν, ώστε να μπορεί το ελικόπτερο συνέχεια από την Αγία Ρουμέλη να μπορεί να κάνει την μεταφορά του ασθενή. Το τραγικό περιστατικό οδήγησε στην απόφαση να κλείσουν για σήμερα και για αύριο τόσο το φαράγγι της Αμαριάς όσο και της Αγίας Ειρήνης, με τους σεισμολόγους βεβαίως να συνιστούν ψυχραιμία. Πρόκειται για τον κύριο σεισμό? Ακόμα δεν γνωρίζουμε, εκτιμούμε την όλη κατάσταση και ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων θα έχουμε πιο πολλά δεδομένα σε λίγες ώρες. Εδώ και εντολή της εκένωσης του φαραγγιού, αυτή που ήταν από το χωριό της Αμαριάς νότια προς την Αγία Ρουμέλη, προς την έξοδο, οι άλλοι να γυρίσουν προς τα πίσω, δηλαδή προς την είσοδο του φαραγγιού. Φανταστείτε ότι είναι εκατοντάδες επισκέπτες, ήταν και Κυριακή, μπορεί να είναι και 500 άτομα, τα οποία γυρνάνε για να απεγκλωβιστούν κατά μία έννοια. Όπως σημείωσε ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμης Λέκας, αναμένονται μετασεισμοί, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί, γεγονός που οδηγεί στην αναγκαιότητα προσεκτικής παρακολούθησης του φαινομένου. Ναι, θα περιμένουμε για κάποιους μετασεισμούς, όμως σε κάθε περίπτωση η φύση λειτουργεί από μόνη της, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα γεγονότα τα οποία επίκυνται και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάποιο χρόνο και περισσότερα δεδομένα έτσι ώστε να ανοιχνεύσουμε τις προθέσεις του φυσικού περιβάλλοντος και τα γεωδυναμικά γεγονότα. Μάλιστα το μεσημέρι από την πολιτική προστασία έφτασε μήνυμα σε πολίτες, κυρίως στα νότια των Χανίων, μέσω του 112, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατολισθήσεων μετά το σεισμό που είχε επίκεντρο περιοχή 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Σούγιας, εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός ακόμη και σε περιοχές του Ρεθύμνου. Για προληπτικούς λόγους στείλαμε μήνυμα με το 112 προκειμένου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να αποφεύγουν τις επικλινείς πλευρές, κυρίως στις ακτογραμμές, εκεί που κάνουν δηλαδή μπάνιο, για τον φόβο πρόκλησης κάποιων καταπτώσεων ή κατολισθήσεων και βεβαίως έχουμε πει ότι το φαράγγι της Αμαριάς και της Αγίας Ειρήνης για σήμερα και αύριο για προληπτικούς εντελώς λόγους να παραμείνουν κλειστά.